Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Το νέο εκτελεστικό σχήμα του Δήμου Συνδικής, την προτινόμενη πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Συνδικής, τους αντιδημάρχους, εντεταλμένους συμβούλους και τον προτινόμενο πρόεδρο της ΔΕΙΑΣΥ, καθώς επίσης και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ο οποίος θα είναι ο Στέφανος Φωτιάδης, ανακοίνωσε σήμερα με συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Συνδικής, ο κ. Γιώργος Τάτσιος, ο εκλογής Δήμαρχος Συνδικής. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ο κ. Τάτσιος απάντησε και σε ερωτήσεις που αφορούν τόσο τους αντιδημάρχους όσο και την επιλογή του Γενικού Γραμματέα. Τη σύνθεση της Δημοτικής Αρχής που θα αναλάβει καθήκοντα από 1η-1η του 2024 ανακοίνωσε ο νέος Δήμαρχος Συνδικής Γιώργος Τάτσιος. Ο κύριος Τάτσιος πριν την ανακοίνωση των ονομάτων ανέφερε στους δημότες πως η Δημοτική Αρχή θα είναι στην υπηρεσία όλων των δημοτών, τονίζοντας την αλλαγή που θα υπάρξει στο Δήμο. Προεκλογικά υποσχεθήκαμε ότι θα αλλάξουμε το Δήμο. Υποσχεθήκαμε την αλλαγή. Έφτασε η ώρα η αλλαγή να γίνει πράξη. Και αυτό θα γίνει με την οργάνωση κυρίως του Δήμου και με την τοποθέτηση ανθρώπων και δημιουργία θέσεων ευθύνης οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες που έχει ο Δήμος Συνδικής. Στο νέο εκτελεστικό σχήμα του Δήμου Συνδικής ανακοίνωσε τον πρώην νομάρχη Σερών Στέφανο Φωτιάδη ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου, λέγοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο με πολλά αυτοδιοικητικά χιλιόμετρα, ο οποίος θα βοηθήσει τα μέγιστα το Δήμο Συνδικής. Το θέμα του Γενικού Γραμματέα αφορά προσωπική επιλογή του εκάστοτε δημάρχου. Η επιλογή του κυρίου Φωτιάδη έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Αποτελεί άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, που δεν έχει χάσει ποτέ την επαφή με την αυτοδιοίκηση. Και επίσης είναι άνθρωπος που έρχεται από άλλο Δήμο. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει ούτε εχθρούς, αλλά δεν έχει ούτε και φίλους σε ό,τι αφορά το προσωπικό, σε ό,τι αφορά τους αντιδημάρχους και τους πολίτες, με αποτέλεσμα να μπορεί να βοηθήσει τη Δημοτική Αρχή με την αντικειμενικότητα η οποία διακρίνει μια τέτοια επιλογή. Άρα λοιπόν, η επιλογή του Δημάρχου είναι συγκεκριμένη και φυσικά θα ακριθώ από αυτή την επιλογή. Ελπίζω να πάει καλά σε περίπτωση που οτιδήποτε συμβεί. Εδώ θα είμαστε για να δούμε τα θέματα και να βαδίσουμε όλοι μαζί προς την ανάπτυξη του που είναι το ζητούμενο. Οι επιλογές λοιπόν γίνονται καθαρά για αυτό το λόγο. Υπήρξαν και τοπικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι γενικοί γραμματείς, να σταθούν σε αυτή τη θέση εδώ. Η επιλογή έγινε ξεκάθαρα για να μπορέσουμε, όπως διοικείται ένας οργανισμός και που γίνεται και το rotation, η εναλλαγή δηλαδή στελεχών διοίκησης, ήταν μια επιλογή καθαρά τεχνοκρατική για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος από την πρώτη μέρα με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς. Προτινόμενη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Συνδικής θα είναι η Αθανασία Αγγελίδου και προτινόμενος πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης θα είναι ο Γρηγόρης Κωνσταντινάκης. Προτινόμενη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η Αθανασία Αγγελίδου, που διετέλεσε και πρόεδρος της κοινότητας Σιδηροκάστρου επί 4 χρόνια. Προτινόμενος πρόεδρος της ΔΕΙΑΣΥ είναι ο Κωνσταντινάκης Γρηγόριος. Στο Δήμο Συνδικής οι αντιδημαρχίες είναι συνολικά 8, 6 έμμισθες και 2 άμμισθες, με τον κύριο Τάτσιο να τονίζει ότι τόσο οι αντιδήμαρχοι όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα υπόκεινται σε αξιολόγηση, όπως προβλέπεται και από το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι έμπειροι αντιδήμαρχοι είναι 4. Ξεκινούμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Διοίκησης και Προγραμματισμού. Είναι ο Αθανάσιος Μιλαδίνης, ο οποίος έχει διατελέσει ήδη άλλη μία πενταετία αντιδήμαρχος από το 2014 μέχρι το 2019, αντιδήμαρχος οικονομικών με μεγάλη επιτυχία. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, υποδομών και ενέργειας θα είναι ο κύριος Δήμου Ιωάννης. Σε αυτή την αντιδημαρχία υπάρχει καινοτομία της ενέργειας. Η ενέργεια στο Δήμο Συνδικής αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πυλώνα στον οποίο επενδύει η νέα Δημοτική Αρχή και πιστεύουμε ότι θα είναι ένας τομέας που, εφόσον πετύχουμε τους στόχους μας, πράγματι ο Δημότης της Συνδικής θα δει μεγάλη διαφορά κυρίως στα τιμολόγια του ρεύματός του. Τρίτη αντιδημαρχία είναι αντιδημαρχία καθαριότητας, πρασίνου και ποιότητας ζωής. Αυτή την αντιδημαρχία παίρνει ο Ευστάθιος Ζαπρίδης, ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία την καθημερινότητα του πολίτη. Η ποιότητα ζωής όμως είναι μία προσθήκη
στη νέα Δημοτική Αρχή, την οποία ήδη εδώ και 2 χρόνια προεκλογικά την έχουμε μετρήσει και αποτελεί για εμάς πολύ σημαντικό πυλώνα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε διοίκηση. Τέταρτη αντιδημαρχία είναι αντιδημαρχία πολιτικής προστασίας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Αυτή την αντιδημαρχία αναλαμβάνει ο κύριος Βασίλειος Τσαβλίδης, μέχρι τώρα πρόεδρος της κοινότητας Αχλαδοχωρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό του Δήμου μας και καταλαβαίνει, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι αποκλεισμένος από τα χιόνια ή να έχεις προβλήματα τα οποία, όπως κάθε απομακρυσμένη περιοχή, τα αντιμετωπίζει πολύ έντονα. Έτσι λοιπόν, μαζί με την πολιτική προστασία και η διαχείριση των αδέσποτων, που αποτελεί έναν από τους τομείς που έχουν πρόβλημα οι περισσότεροι Δήμοι στην πατρίδα μας. Γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε στα νόμιμα πλαίσια να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που θα λέγεται «Κανένα αδέσποτο». Αυτό σημαίνει στηρώσεις, σημαίνει περισυλλογή και υιοθεσίες. Όσο μπορούμε και να κάνουμε και ελέγχους, να είναι τσιπαρισμένα όλα τα ζώα που υπάρχουν για να μην τα αφήνουν στην τύχη τους. Πέμπτη αντιδημαρχία, αντιδημαρχία παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Την αναλαμβάνει η κυρία Ζήκα Διονυσία, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ποιήτρια, άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι μοναδική στο είδος της και πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έκτη αντιδημαρχία, αντιδημαρχία κοινωνικής αλληλεγγύης και προαγωγής της υγείας. Ποιος άλλος, ο γιατρός μας, ο κύριος Ηλίας Παντούσας. Έβδομη αντιδημαρχία, αντιδημαρχία γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αποτελεί τον πρωτογενή τομέα στον οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Η οικονομία της περιοχής αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη γεωργία και την κτηνοτροφία και θα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση στις επιχειρήσεις τους, να έχουν νερό και να έχουν και ρεύμα. Εφόσον τους θα εξασφαλίσουμε αυτά, νομίζω ότι η αγροτική οικονομία θα οδεύσει σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και αυτή την αντιδημαρχία παίρνει ο κύριος Φώτιος Πάπος. Και τελευταία αντιδημαρχία, τουρισμού, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Αυτή την αντιδημαρχία παίρνει ο κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Πρόκειται για τον τομέα στον οποίο έχουμε πολλά να επενδύσουμε. Ο τουρισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Δήμο Συντικής. Έχουμε πάρα πολλά είδη εναλλακτικού τουρισμού και σε αυτό το τομέα θα βοηθήσει πάρα πολύ η δημιουργία της Επιτροπής, μία από τις 10 επιτροπές που θα τις ανακοινώσουμε σε λίγο, η οποία θα αποτελείται από επιχειρηματίες του τουρισμού και από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν βήμα για να μπορέσουν να εκφράσουν απόψεις αλλά και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος ανέφερε ότι και οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι θα αξιοποιηθούν από την πρώτη μέρα με θέματα που αφορούν την περιοχή, ανακοινώνοντας στη συνέχεια τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Ξεκινούμε με την κυρία Γκάκου Ζουγραφιά, η οποία θα αναλάβει τον ιαματικό και θρησκευτικό τουρισμό. Ο κύριος Κορονίδης Παναγιώτης θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων και για το συντονισμό τους. Ο κύριος Αμανατίδης Αντώνιος θα είναι υπεύθυνος για την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη. Ο κύριος Κοκμένογλου Ελευθέριος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και για την επίλυση των προβλημάτων τους. Και τέλος, ο κύριος Σύνδικος Αθανάσιος θα αναλάβει θέματα νέας γενιάς και τις δράσεις που μπορούν να κάνουν οι νέοι μας ώστε να νιώθουν φιλικό το περιβάλλον του Δήμου Συντικής στη διαβίωσή τους εδώ. Ένας από τους στόχους του κύριου Τάτσιου είναι και η αναβάθμιση της Συντική ΔΑΕ και η αξιοποίηση των λουτρών σιδηροκάστρου, με τον ίδιο να τονίζει ότι θα πρέπει τα λουτρά να αξιοποιηθούν για να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της περιοχής. Σχεδιάζουμε λοιπόν η Συντική ΔΑΕ να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει τον φορέα ανάπτυξης που θα δώσει πραγματικά πνοή στον τόπο. Όλες οι ενέργειες τις οποίες σας προανέφερα, μικροϊδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, θα ενταχθούν στη ΔΑΕ Συντική και θα προσπαθήσουμε μέσα από εκεί να αποπληρώσουμε σε πρώτη φάση το μεγάλο χρέος το οποίο έχει, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποιο είναι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των λουτρών σιδηροκάστρου, επειδή φαντάζομαι αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, στόχος είναι
να δημιουργηθεί εκεί ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και να βρουν δουλειά πολλοί, δεκάδες συμπολίτες μας. Η θερμαλία πηγή και εκείνη να αξιοποιηθεί. Ενδεχομένως μπορεί να γίνει ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου επίσης μπορούν να απασχοληθούν πολλοί άνθρωποι. Σε εμάς μένει να δούμε τι συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια προκήρυξη αντάξια του πλούτου ο οποίος υπάρχει εκεί. Οι αματικές πηγές είναι κάτι το οποίο είναι δισεύρετο και πάρα πολύ ωφέλιμο για μια περιοχή και να αξιοποιηθεί τουριστικά. Εάν τα καταφέρουμε, νομίζω ότι τα λουτρά θα αποτελέσουν πραγματικά την κινητήριο δύναμη της περιοχής ό,τι αφορά την οικονομία. Θα το επιδιώξουμε και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Αυτό θα το δούμε. Ο πρόεδρος προτείνεται από ό,τι ξέρουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να έχει από 7 ως 11 μέλη. Αυτό θα το δούμε και για Διευθύνων Σύμβουλο και για Πρόεδρο. Θα είναι επιλογές οι οποίες σε πρώτη φάση θα κοιτάξουμε να μην χρεώνεται ο Δημότης Συντικής από τη λειτουργία των λουτρών και στη συνέχεια να πάμε σε ένα διαγωνισμό εποφελία του Δήμου Συντικής. Στο κομμάτι της ενημέρωσης και το τι παραλαμβάνει από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή του Φώτη Δομουχτσίδη, ο κύριος Τάτσιος τόνισε ότι ο κύριος Δομουχτσίδης δεν του παραχώρησε γραφείο στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Επίσης, ο νεοεκλεγής δήμαρχος τόνισε ότι ο κύριος Δομουχτσίδης δεν αποδέχθηκε το αίτημα της ενημέρωσης του ίδιου και της ομάδας του. Μερικές ημέρες μετά τις εκλογές συναντήθηκα με τον απερχόμενο δήμαρχο και του ζήτησα να έρθουμε με την ομάδα μου ώστε να γίνει η ομαλή μετάβαση και η ενημέρωση των υποψηφίων τότε αντιδημάρχων, ώστε να υπάρχει η γνώση και να μην έχουμε καθόλου κενός ό,τι αφορά την πορεία της διοίκησης του Δήμου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό από τον απερχόμενο δήμαρχο, με αποτέλεσμα εγώ ερχόμουν βέβαια καθημερινά από λίγες ώρες για να μπορέσω να γνωρίσω και τους υπαλλήλους, ούτε γραφείο μου διέθεσε για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Φυσικά αυτό αντίκειται γενικά σε ό,τι αφορά την ομαλή μετάβαση από μία δημοτική αρχή στην άλλη και δεν είναι προς όφελος των δημοτών σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, οι αντιδήμαρχοι γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, έχουμε μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά το κτίριο, γιατί επελέγει να γίνει αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση μέσα στο χειμώνα και όχι σε καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε, έχουμε πολλά προβλήματα. Οι περισσότεροι είναι σε άδειες λόγω εορτών και τώρα που είμαστε και ορκισμένοι δημοτικοί αρχή, λείπουν σε άδειες λόγω εορτών. Οπότε, με το που θα αναλάβουμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολλές ώρες για την ενημέρωση και των αντιδημάρχων, αλλά κυρίως των θεμάτων τα οποία πρέπει να λύσουμε άμεσα. Τέλος, ο κύριος Τάτσιος απάντησε και στα όσα έχουν υποθεί σχετικά με τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ του ίδιου και του πρώην Δημάρχου Πετριτσίου Θόδωρου Ταλιουρίδη για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Στις συμφωνίες που λένε ότι είχατε συμφωνήσει με τον κύριο Ταλιουρίδη και τελικά δεν ευοδόθηκε αυτή η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ταλιουρίδη, του είπα ότι θα αξιοποιηθεί, του πρότεινα κάποια άλλη θέση ώστε να μπορέσει να αποδώσει. Εκείνος αρνήθηκε, οπότε έτσι έγινε και καταλήξαμε στην επιλογή του κυρίου Φωτιάδη. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα κυρίες και κύριοι μέχρι το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, γιατί πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η-1η του 2024. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο τη Βαΐα Βαΐδου που είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Θερών και Νιγρήτης Θεολόγο η ορκομοσία της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Για τρίτη φορά δήμαρχος ο Δημήτρης Νότας και όπως είναι φυσικό υπήρχε έτσι αρκετός κόσμος, ο ίδιος ήταν πανευτυχής, ήταν στο πλευρό του η οικογένειά του, ήταν η σύζυγός του, ήταν οι κόρες του που τις βλέπουμε αυτή την ώρα και στα πλάνα. Πραγματικά πολύ συγκινημένος ο ίδιος και ευχαρίστησε μάλιστα την οικογένειά του για την υπομονή που έχει κάνει, γιατί αρκετές ώρες, όπως είπε και ο ίδιος, δεν ήταν στο σπίτι του. Παρουσία εκεί είχαμε και άλλους δημάρχους, είχαμε τον δήμαρχο Νέας Ζύγνης, τον κύριο Μπόζη, τον απερχόμενο δήμαρχο Βυσσαλτίας, τον κύριο Μασλαρινό και τον εκλεγέντα δήμαρχο, τον κύριο Κότσα. Τσακιαχίδη. Είχε πάρα πολύ κόσμο, Δημήτρη. Έγινε η ορκομοσία μέσα στο νέο δημοτικό, στο νέο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Σουλίου. Ήταν κατάμεστο πραγματικά. Ήρθαν όλοι προκειμένου να χειροκροτήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, να τους δουν από κοντά, να τους δουν να ορκίζονται. Ήταν όλοι περήφανοι πάρα πολύ.
μια νέα σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έχει αέρα ανανέωσης. Όλοι εύχονται τα καλύτερα όπως είναι φυσικό. Ο κύριος Νότας ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη, υποσχέθηκε στους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά πώς θα αγωνίζεται για το καλό του Δήμου. Και αυτή ήταν, Δημήτρη, να πω και η παρότρινση του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος χάρισε μια εικόνα στον Δήμαρχο Δημήτρη Νότα και του ευχήθηκε καλή δύναμη και του είπε να κάνετε τα πάντα για να κρατήσετε τον κόσμο στο Δήμο σας. Είστε Δήμαρχος ενός ιστορικού Δήμου. Πρέπει να το τιμήσετε αυτό που κάνετε τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ να κρατήσετε τον κόσμο εδώ στον τόπο σας για να μην έχουμε κι άλλες απώλειες, γιατί βλέπουμε ότι τα χωριά ερημώνουν. Μετά, αμέσως μετά, ακολούθησαν οι υπογραφές όπως είναι γνωστό. Και βέβαια να πω πως καταχειροκροτήθηκαν όλοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε και τις υπογραφές, την κυρία Πατρίκη, η οποία βάζει την υπογραφή. Η κυρία Πατρίκη ακριβώς παραμένει. Ο κύριος Μίλτσιος, να δούμε τι θα κάνει σε ό,τι αφορά την αντιδημαρχία του. Ήταν πάντως μια ορκομοσία. Πραγματικά, ο κύριος, να πω για τον κύριο Νικητόπουλο, δεν είπα, με συγχωρείτε. Ο κύριος Νικητόπουλος είναι επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης. Ορκίστηκε με πολιτικό όρκο. Μάλιστα. Αυτά, Δημήτρη. Βαΐα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα το οποίο έχετε ετοιμάσει από την τελετή ορκομοσίας του κυρίου Νότα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε του ενδόξου Δήμου Εμμανουήλ Παπά, μετά περί ημάς Δημοτικού Συμβουλίου, η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία σήμερα ακολουθούσα μία μακραίωνη παράδοση, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και στο Σύνταγμα της Πατρίδος μας, το οποίο αρχίζει με την επίκληση της Αγίας και Ομνουσίου και Αδιαιρέσου Τριάδος. Καταπολουθούσα, λέω, αυτήν την ιεράν παράδοση με τους ουσιαστικούς και δυνατούς συμβολισμούς και σε κάλεσε ενώπιον Θεού και ανθρώπων να ορκιστείτε ότι θα επιτελέσετε ευσυνείδητα τα καθήκοντά σας. Είμαι βαθιά συγκινημένος, καθώς σήμερα είναι η τρίτη φορά και μάλιστα συνεπόμενη που ορκιζόμαστε ως Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας η εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας. Αναλαμβάνουμε εγώ και συνεργάτες μου την ευθύνη μετά και την δική σας ξεκάθαρη εντολή να συνεχίσει ο Δήμος να πορεύεται μπροστά όπως κάνει εδώ και 9 χρόνια. Με σκληρή καθημερινή δουλειά, ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. Συνειδοπόροι του Δημήτρη του Νότα από το 2014 στη διοίκηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και όσοι ακολουθούμε τον Δήμαρχο σε αυτή την πορεία έχουμε ένα αίσθημα ολοκλήρωσης για το έργο το οποίο έχουμε πετύχει. Όμως μετά από μία δεκαετία περίπου στη διοίκηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά πολλά πράγματα μπορεί να θεωρηθούν δεδομένα, πολλά πράγματα μπορεί να θεωρηθούν ρουτίνα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό απάντηση έρχεται να δώσει ανανέωση. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από πάρα πολλά νέα στελέχη, από πάρα πολλούς νέους Δημοτικούς Συμβούλους, σε μια πάρα πολύ παραγωγική ηλικία που θα δώσουν νέα όθηση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Κάναμε έναν αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, κάναμε έτσι πραγματικά, κοιτάξαμε τους δημότες με πολύ φιλότιμο, με πολύ εργατικότητα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στην κοινωνία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Είμαστε άνθρωποι της προσφοράς και νομίζω ότι μόνος γνώμονάς μας ήταν το να δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες του Εμμανουήλ Παπά.
Σήμερα είναι μια έντονη συγκινησιακά μέρα για όλους μας και για μένα, γιατί μετά από είναι η δεύτερη φορά, η δεύτερη θητεία που νιώθω ότι ο κόσμος που με ψήφισε το έκανε συνειδητά αυτή τη φορά, γνωρίζοντάς με. Και από το βήμα που μου δίνετε, θέλω για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω. Σήμερα έγινε η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι η σύνθεσή του, η νέα σύνθεση, θα πάει το Δήμο μας ακόμα πιο μπροστά. Γιατί όλοι μας αγαπάμε τον τόπο μας, θέλουμε τον τόπ τους ανθρώπους στα χωριά μας. Αν με ρωτάτε για μένα προσωπικά, έχω σηκώσει ήδη μανίκια με το που εκλέχθηκα. Έχω πολύ όρεξη και δίψα για νέες δράσεις και νέα έργα. Και θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα συνεχίσω να είμαι τα αυτιά και η φωνή τους. Παραμένετε και στα καθήκοντά σας. Εντός λίγων ημερών θα το μάθουμε, και θα το μάθουμε όλοι. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη στήριξη που είχε προς το πρόσωπό μου, την αναγνώριση της δουλειάς που έγινε όλα αυτά τα 4 χρόνια, και μέσω του βήματος που μου δίνεται να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί πραγματικά χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν θα ήμασταν εδώ. Η στήριξη βέβαια του κόσμου μας δίνει και την ευθύνη παράλληλα για μια ακόμη πενταετία που πρέπει να συνδυάζεται με σκληρή δουλειά. Για μένα έχω κάνει και ένα διάλειμμα 4 χρόνων, δεν είχα εκλεγεί την προηγούμενη φορά. Αυτό με γεμίζει πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ όρεξη για αυτό που έκανα και το 2014-19. Έκανα την αυτοκριτική μου. Έρχομαι πιο πολύ όρεξη αυτή τη φορά. Έμαθα από τα λάθη μου και από εδώ και πέρα θα δούμε να γίνουν και ανακοινώσεις του Δημάρχου για τις θέσεις ευθύνες που ο καθένας θα αναλάβει και να δούμε από πού μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Προχωράμε με την παράταξη του Δημήτρη Τινότα για το καλό όλων των συνδημοτών. Θεωρώ ότι θα είμαστε δημοτική αρχή όλων των δημοτών του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και ενωμένοι θα πετύχουμε πολλά. Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα ορκιστήκαμε να υπηρετήσουμε τον τόπο μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι με ανιδιοτέλεια, με ειλικρίνεια, με πραγματικά αγκαλιάζοντας το Δημότη, πρέπει να περάσουν αυτά τα 5 χρόνια και πάντα να βαδίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο για τον τόπο μας και ιδιαίτερα για τους κατοίκους και αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όλους τους κατοίκους που μένουν είτε μένουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά είτε όχι. Εύχομαι υγεία. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Σε με τίμησε ο κόσμος και αυτό είναι βάρος ευθύνης για εμένα. Πραγματικά, την προηγούμενη φορά στο τοπικό συμβούλιο και σήμερα αναλαμβάνουμε στην αντιπολίτευση βέβαια, αλλά δημοτικό σύμβουλος. Αναλαμβάνω ο μικρότερος ηλικιακά και αυτό είναι μια επιπλέον ευθύνη νομίζω για μένα, γιατί πρέπει να αποδείξουμε εμπράκτος με τις ιδέες μας, με τις προτάσεις μας, με τις παρατηρήσεις μας, αλλά και φυσικά με όλη την ψυχοσύνθεση της δικής μας ηλικίας, ότι και εμείς μπορούμε, έχουμε φωνή, έχουμε λόγο, άλλωστε συνειδητά μένουμε στα χωριά μας, τα οποία θέλουμε να στηρίξουμε και εδώ να κάνουμε και τις οικογένειές μας. Εγώ εύχομαι σωματική και πνευματική υγεία. Εύχομαι την καινούργια Δημοτική Αρχή να δώσει ένα καινούργιο έναυσμα και ένα καινούργιο όραμα για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, για τον κόσμο που μας ψήφισαν. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ναι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, όντως θα είμαστε ενωμένοι για το καλό του τόπου και τον καλό των πολιτών. Νομίζω ότι θα καλυτερεύσει η καθημερινότητα του πολίτη. Εύχομαι το δημογραφικό. Εκεί που πρέπει να εστιάσει η Δημοτική Αρχή είναι το δημογραφικό. Όχι μόνο βέβαια η Δημοτική, είναι θέμα πολιτείας, αλλά και εμείς πρέπει να το αγγίξουμε και να το πιάσουμε ζεστά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Θητεία για μένα προσωπικά, αλλά για τη λαϊκή συσπήρωση είναι σταθερά δίπλα στον λαό μας. Προσπαθεί να προασπιστεί τα συμφέροντά του και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας όσο το δυνατόν να προασπίσουμε τα δικά του συμφέροντα. Όπως το κάναμε στο παρελθόν, τώρα με περισσότερη εμπειρία, με περισσότερο σθένος θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε όσο καλύτερο το καθήκον αυτό.
Εικόνες ντροπής για μία ακόμη φορά με τα απορρίμματα στην πόλη του Σιδηροκάστρου, αφού σε σκοπιδότοπο έχουν μετατραπεί πεζοδρόμια και δρόμοι της πόλης. Κάδοι έχουν ξεχυλήσει από τα απορρίμματα. Η δίμηνη σύμβαση που είχε υπογράψει ο Δήμος Συντικής με εργολάβο για την αποκομιδή έχει λήξει, γι' αυτό και η κατάσταση σε ολόκληρο το Δήμο είναι ίδια. Θα μπορούσε να ήταν χωματερή, αλλά δεν είναι. Είναι το κέντρο της πρωτεύουσας του Δήμου Συντικής, το Σιδηρόκαστρο. Κάθε λογής απορρίμματα συνθέτουν την εικόνα στο κέντρο της πόλης. Μια εικόνα που χαρακτηρίζεται τραγική από πολλούς. Η ίδια είναι η κατάσταση και στους κάδους των απορρίμματων, οι οποίοι είναι γεμάτοι και τα σκουπίδια έχουν ξεχυλήσει. Η δίμηνη σύμβαση που είχε υπογράψει ο Δήμος Συντικής με εργολάβο για την αποκομιδή έχει λήξει. Γι' αυτό και η κατάσταση σε ολόκληρο το Δήμο είναι η ίδια. Με κατεπίγουσες διαδικασίες από τα ανταποδοτικά, βλέποντας ότι ακόμα δεν έχουμε πάρει, παρότι εκδικάστηκε η απόφαση στο εφετείο, δεν βγήκε, δεν καθορογράφηκε η απόφαση, προχωρήσαμε σε 2,5 μήνες διαγωνισμό, ο οποίος ακόμα, αφού περάσαν οι 3 μήνες και οι 2,5 μήνες εκ των οποίων υπήρχαν ο διαγωνισμός, ξανακάναμε καινούριο διαγωνισμό για άλλους 2 μήνες, ούτως ώστε αναμένοντας την απόφαση του εφετείου για να μπορέσει να προχωρήσει ο κύριος διαγωνισμός. Αυτή τη στιγμή περιμέναμε χθες, υπογράφτηκε και σήμερα μας ήρθε η έγκριση και τις άλλους 2 μήνες για την αποκομιδή των σκουπιδιών, δηλαδή από εδώ μέχρι και το Φεβρουάριο. Οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί. Πλέον είναι το μηχανολογικό της περιφέρειας να δώσει τις πινακίδες, διότι τα απορριμματοφόρα παίρνουν πινακίδες λειτουργίας μόνο καθόν χρόνων υπάρχει σύμβαση. Να δώσουν τις πινακίδες ώστε κανονικά να λειτουργήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών. Θα λειτουργήσει κανονικά. Στην παρούσα φάση, το ότι το δίνουμε σε εργολάβο δείχνει και την αδυναμία. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν κλπ. Στο Δήμο για να μπορούν να κάνουν αυτό το έργο της αποκομιδής. Με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Συντικής Φώτη Δομουχτσίδη, η σύμβαση με τον εργολάβο έχει ανανεωθεί. Αλλά ο υπάλληλος του Μηχανολογικού Τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών δεν έχει υπογράψει ακόμη, προκειμένου να δοθούν οι πινακίδες του απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί βρίσκεται σε άδεια Χριστουγέννων. Το πρωί της Παρασκευής δόθηκε εντολή από τη Δημοτική Αρχή στους δημοτικούς υπαλλήλους να προχωρήσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων μέχρι να αναλάβει ο εργολάβος. Είχε λήξει στην ουσία η σύμβαση, η δίμηνη που είχατε υπογράψει. Μάλιστα. Και κάναμε 2,5 μήνες. Ναι. Και κάναμε καινούριο διαγωνισμό προτού λήξει η σύμβαση, ο οποίος καθυστέρησε να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη που μας ήρθε χθες. Δεν μας ήρθε χθες, σήμερα μας ήρθε. Χθες υπογράφτηκε. Ναι. Και αμέσως σήμερα καλέστηκε ο ένας ο εργολάβος αυτού του διαγωνισμού και υπογράψαμε κιόλα τη σύμβαση. Έχει υπογραφεί. Καθυστερούσε να υπογράψει το. Διότι έλειπε το προσωπικό σε άδεια Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα δηλαδή. Καλά Χριστούγεννα. Ναι. Έλειπε το προσωπικό. Άρα πότε ξεκινά τώρα η αποκομιδή? Οι υπάλληλοι είδαμε ότι ξεκίνησαν να τα μαζεύουν, τα συλλέγουν από τα σημεία εκεί που ήταν και οι μικροπολιτές. Η αποκομιδή πότε ξεκινάει? Η αποκομιδή, επιμένω, το μηχανολογικό τμήμα της περιφέρειας, αν δώσει τις πινακίδες σήμερα, γιατί έχει υπογραφεί η σύμβαση, αύριο θα λειτουργήσει, γιατί λειτουργούμε και Σαββάτο. Λοιπόν, εάν δεν μας δώσουν τις πινακίδες, και αυτό ζήτησα και από τον κύριο Σπυρόπουλο προσωπικά να παρέμβει, διότι μιλάμε για θέματα υγείας, δημόσιας υγείας, τα οποία εγώ προσωπικά δεν διαπραγματεύομαι. Δυστυχώς θέλω να τονίσω κάτι, και αυτό θέλω να μπει στο ρεπορτάζ, όλα θέματα τεμπών, θέματα πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού, δεν ξέρω αν ακούτε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όλα είναι θύματα των παραλόγων νόμων που έχουν γίνει για τη διασφάλιση τάχαμ της διαφάνειας, η οποία έχει δημιουργήσει τόσο γραφειοκρατικά προβλήματα, δηλαδή ναι μεν διασφαλίζονται όλα τα πράγματα, αλλά καθυστερούν και σε περιπτώσεις δημόσιας υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις, όπως και εγώ τις έλαβα, και να είναι υπεύθυνος αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις για τη διαφάνεια. Αλλά να αναγνωρίζεται η δημόσια υγεία, το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Πράγμα το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχει προβλεφθεί. Ελπίζω
Ελπίζω όσοι με ακούν, όσοι με ακούν από αυτούς που είναι στην κυβέρνηση, τους διοικούντες, τους βουλευτές, να το κοιτάξουν αυτό το πράγμα. Ο κύριος Δομουχτσίδης δηλώνει αισιόδοξος ότι θα αποκατασταθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και τα απορρίμματα θα μαζευτούν. Ο ίδιος ζητά από τους δημότες την κατανόησή τους. Ζητάω την κατανόηση και ζητάω τους δημότες μας μέσα στην εβδομάδα. Θα λειτουργήσει κανονικά η ροή των αποκομιδών, της αποκομιδής των σκουπιδιών και για τους επόμενους 2 μήνες. Έχουν υπογραφεί τα πάντα. Ζητάω την κατανόηση και τη βοήθεια λίγο των δημοτών, ειδικότερα στην ανακύκλωση που είναι ογκώδη, να τα συμπιέζουν και να τα δίνουν, γιατί τα μαζεύουν το προσωπικό του Δήμου, αυτό το ελάχιστο που υπάρχει. Όλο το προσωπικό του Δήμου είναι σε κατάσταση επιφυλακής και λειτουργούμε με τα οχήματα που δεν έχουμε, τα λοιπά οχήματα του Δήμου. Τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, όλοι οι κανόνες υγιεινής, ζητάω τη βοήθεια. Άρα την κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Συντικής κλήθηκε να σχολιάσει ο νέος Δήμαρχος Γιώργος Τάτσιος, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία για την παράταση της ανάθεσης του αναδόχου στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Υπήρξε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την παράταση της ανάθεσης αναδόχου για την καθαριότητα. Υπόθεση είναι στο εφετείο. Ο Δήμος Συντικής δεν έκανε αίτηση επίσπευσης, ενώ θα έπρεπε. Μετά έκλεισαν και τα δικαστήρια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, ο Δήμος έχει συνέχεια, θα πρέπει μέχρι την τελευταία ημέρα αυτή η Δημοτική Αρχή να εκπληρώσει τον όρκο τον οποίο έδωσε και μέχρι 31/12 να φροντίζει για την καθημερινότητα. Όπως θα κάνουμε και εμείς άλλωστε. Και από την εικόνα ντροπής της πόλης του Σιδεροκάστρου, η εικόνα ντροπής παρουσιάζει το τελωνείο του Προμαχώνα. Η πύλη εισόδου στην χώρα μας από τη Βουλγαρία και από όπου καθημερινά περούν εκατοντάδες τουρίστες. Η κατάσταση μόνο σε ευρωπαϊκή χώρα δεν παραπέμπει. Ο Αντιπεριφέρειαρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος ζήτησε πολλές φορές να δοθεί λύση στο πρόβλημα, αλλά το μόνο που μπόρεσε να γίνει ήταν να ενισχυθεί το δυναμικό των αστυνομικών, όπως επίσης και εργαζόμενοι της περιφέρειας να πραγματοποιούν ελέγχους. Η εικόνα του Τελωνίου δεν είναι καλή, είναι κακή. Η εικόνα του Τελωνίου είναι απαράδεκτη. Ντροπιαστική, κάκιστη, απαράδεκτη. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα επίθετα με τα οποία μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την εικόνα του Τελωνίου του Προμαχώνα, από την οποία καθημερινά περνούν χιλιάδες τουρίστες. Το 10 καλοκαίρι ο αριθμός αυτός δεκαπλασιάζεται. Οι αρμοδιότητες έχουν γίνει μπαλάκι μεταξύ του Δήμου Συντικής, Αποκεντρωμένης και Υπουργείων και δυστυχώς κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα που λέγεται Τελωνείο, στις εγκαταστάσεις του αλλά και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτό, όπως επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο που πρέπει να θυμίζει στον κάθε επισκέπτη ότι αρχικά μπήκε σε ευρωπαϊκή χώρα και δευτερευόντως ότι μπήκε στη Μακεδονία. Εκείνο ανήκει στην Αποκεντρωμένη. Κάποτε ανήκε στο Δήμο Συντικής, ο Δήμος Συντικής το παρέδωσε στην Αποκεντρωμένη και από εδώ πάνε κι άλλοι. Εγώ έχω πει επανειλημμένα, μία αρμοδιότητα να δίνεται σε έναν και μία χρηματοδότηση. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Όχι να λένε ο καθένας, εγώ δεν έχω τεχνική υπηρεσία ή δεν έχω αυτό ή δεν έχω την επάρκεια κτλ. Δεν την έχεις, εγκατέλειψε το, πάμε παρακάτω. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Και πρέπει αυτό τέλος πάντων με το τελωνείο του Προμαχώνα να προχωρήσει και να τελειώσει. Να τελειώσει, γιατί εκεί πρέπει να γίνει κάτι το οποίο να θυμίζει η ευρωπαϊκή χώρα και σίγουρα να δημιουργήσει ανάλογες θέσεις εργασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών ζήτησε πολλές φορές να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Το μόνο που μπόρεσε να γίνει και μάλιστα σε καιρό πανδημίας ήταν μια ενίσχυση στο δυναμικό των αστυνομικών, όπως επίσης και στο δυναμικό των εργαζομένων της περιφέρειας που πραγματοποιούσαν ελέγχους σε οχήματα. Εκεί εμείς το μόνο που μπορέσαμε να κάνουμε είναι τότε, όταν δημιουργήθηκε το θέμα με την πανδημία, μας ζητήθηκε και προσφέραμε και εμείς τις υπηρεσίες μας, γιατί φέρανε μεγαλύτερο δυναμικό, ήρθαν άλλοι 30 αστυνομικοί για το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Όποιος δεν το έχει καταλάβει και μιλάει για ουρές, είναι στο δικό του κόσμο. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο του 15 Αυγούστου πάνω από 80.000 αυτοκίνητα πέρασαν. Σκεφτείτε πόσα είναι αυτά τα αυτοκίνητα και πρέπει αυτά να ελεγχθούν. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Γιατί εκεί μέσα έχει παιδιά, έχει περιουσίες, έχει διάφορα πράγματα. Όταν κάποιοι θέλουν να περάσουν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και είναι χιλιάδες,
καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί μια μικρή αναστάτωση, έστω μεγάλη αναστάτωση. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να γίνει μαγικά αυτό το πράγμα. Ή θα ανοίξει ο δρόμος και θα μπαίνει όποιος θέλει και θα βγαίνει και δεν θα υπάρχει το παραμικρό, ή θα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό όμως θα το αποφύσει η κυβέρνηση. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε διάφορες γλώσσες έψαλαν σήμερα το πρωί στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο τα παιδιά από τη χοροδία της Δομής Προσφύγων στις Σέρρες. Τα παιδιά της Δομής χάρισαν ξεχωριστές στιγμές τραγουδώντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και χαρούμενα τραγούδια πλημμύρισε το διοικητήριο των Σέρων, αφού παιδιά της Δομής Προσφύγων έφτασαν με τα τρίγωνά τους στα χέρια, προκειμένου να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Παιδιά του πολέμου, παιδιά που ζουν μέσα στη Δομή, παιδιά που πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και έμαθαν την ελληνική γλώσσα, παιδιά που μπορεί να μην έχουν πολλά από όσα έχουν πολλά παιδιά στην ηλικία τους, αλλά έχουν πολλή αγάπη. Είναι αυτά τα παιδιά που σήμερα ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, αλλά και σε όλους τους εργαζομένους στην Περιφερειακή Ενότητα. Μπράβο. Στη Δομή Προσφύγων υπάρχουν παιδιά από πολλές εθνικότητες και συμβιώνουν αρμονικά μεταξύ τους. Η διοικήτρια της Δομής που συνόδευσε τα παιδιά, κυρία Δήμητρα Παναγιωτάκη, φρόντισε εδώ και χρόνια να δημιουργήσει στη Δομή μια χοροδία. Και όπως φαίνεται, η ιδέα αυτή όχι μόνο άρεσε, αλλά πέτυχε, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν τραγούδια από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά και τα κάλαντα, τα οποία σήμερα τα έψαλαν εκτός από τα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Η πανδεσία χρωμάτων στα τιμολόγια ρεύματος έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, μια που οι καταναλωτές έχουν μπερδευτεί, κυρίες και κύριοι. Στα λογιστικά γραφεία επικρατεί πανζουρλισμός, κυρίως από ηλικιωμένους, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για το ποιο χρώμα του τιμολογίου θα επιλέξουν. Πανζουρλισμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στα λογιστικά γραφεία από τηλεφωνήματα κυρίως ηλικιωμένων που θέλουν να ενημερωθούν για το χρώμα του τιμολογίου ρεύματος που πρέπει να επιλέξουν, ενώ ρωτούν ακόμη και για το αν πρέπει να αλλάξουν πάροχο. Το Υπουργείο Ενέργειας προωθεί ως οικονομικότερη λύση το πράσινο τιμολόγιο. Οι πάροχοι ενημερώνουν με μηνύματα τους καταναλωτές και τους προτρέπουν να ενταχθούν στο κίτρινο τιμολόγιο. Το αποτέλεσμα είναι
το απόλυτο χάος για τους καταναλωτές με τα νέα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύουν από το νέο έτος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζαλάδα με τους συμπολίτες μας και πιο πολύ με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που έχουν μπερδευτεί με το ρεύμα, με το πράσινο, με το κόκκινο, με το κίτρινο, το μπλε, το οποίο έπρεπε να το αποσαφηνίσουν πιο απλά. Αν και αυτοί νομίζουν ότι το έχουν αποσαφηνίσει πιο απλά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν κάποια τιμολόγια στους πάροχους της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι πολλοί, όλοι παίρνουν από τη ΔΕΗ και ο καθένας το διαχειρίζεται, ότι πλέον υπάρχουν κάποιες σταθερές τιμές και μπορούμε με τη νέα χρονιά να συγκρίνουμε ποιος πάροχος μας συμφέρει, ποιος δεν μας συμφέρει. Γιατί συνήθως ξεκινάμε, αλλάζουμε το ρεύμα, πάμε από μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία, μας κάνουν στην αρχή ένα μπόνους, μια έκπτωση 50-60% ευρώ και μετά στο τέλος τα 100 ευρώ ενδεχομένως θα τα πληρώσουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή από 1η του 24, μέσα σε αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει, θα υπάρξει και μια σταθερή τιμή που θα είναι η ίδια για όλους τους παρόχους, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Η επιλογή χρώματος έχει εξελιχθεί σε εξίσωση για δυνατούς λίτες, με το κόσμο να μην μπορεί να βγάλει άκρη στο τι το συμφέρει περισσότερο, αφού δεν είναι σαφές τι θα πληρώσουν και εάν το ρεύμα τελικά θα είναι πιο φτηνό ή πιο ακριβό με τις αλλαγές που έρχονται από 1η Ιανουαρίου του 24. Στο πράσινο και στο κίτρινο είναι ανάλογα με το τι καίμε, ανάλογα με την κατανάλωση και ανάλογα πώς θα πάει το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούν να διαλέξουν το πράσινο και το κίτρινο, γιατί αυτό μας έχουν ανακοινώσει και αυτό έχουμε διαβάσει από τα δελτία τύπου που βγάλαν. Σας ρωτάνε, σας πληρώνει τηλέφωνο. Από την πρώτη στιγμή που βγήκαν, χωρίς να έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Αλλά να μιλήσουμε λίγο με ειλικρίνεια. Θα ξέρουμε τα πραγματικά αποτελέσματα όταν θα δούμε τους λογαριασμούς. Όταν θα δούμε τους λογαριασμούς και θα μπορούμε να τους συγκρίνουμε με περσινούς λογαριασμούς ή όποιοι έχουν μηνιαία κατανάλωση, μπορούμε να συγκρίνουμε τον Ιανουάριο με τον Φεβρουάριο, φυσικά εφόσον έχουμε τις κιλοβατόρες που έχουν κάψει. Θα το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το ανακοινώσαν, αλλά μερικές φορές τα χαρτιά δεν συμφωνούν με την πράξη. Για μια ακόμη χρονιά, το κάστρο των Χριστουγέννων στο Σιδηρόκαστρο δίνει την ευκαιρία σε όσους το επισκεφθούν, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα παραμυθιού. Η έναρξη του κάστρου ξεκίνησε με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Άγιος Βασίλης έφτασε με μια μηχανή και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει η γιορτή. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με χαμόγελα και αισιοδοξία, ανταλλάσσοντας ευχές για καλά Χριστούγεννα. Άνοιξε τις πύλες του για μία ακόμη χρονιά το κάστρο των Χριστουγέννων στο Σιδηρόκαστρο και φώτισε τις καρδιές των Σιδηροκαστρινών. Οι εθελοντές του κάστρου, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα μόχθησαν προκειμένου να είναι όλα έτοιμα στην επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων, δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου, που έδωσε το παρόν το απόγευμα της 5ης στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας. Άλλη μια χρονιά. Με προβλήματα αλλά με πολύ αγάπη. Είμαστε εδώ να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να φέρουμε τον κόσμο στο Σιδηρόκαστρο, να περάσουμε καλά. Καλές γιορτές εύχομαι σε όλους. Περάστε και στο υπόλοιπο να το δείτε σιγά σιγά. Στήθηκε μια πολιτεία εδώ μικρή στην πόλη του Σιδηρόκαστρου. Προσπαθήσαμε πολύ αλλά νομίζω ότι πετύχαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο χαρά, θέλουμε να δώσουμε στο Σιδηρόκαστρο μια πνοή διαφορετική, να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε και πάλι κοντά. Όλοι μαζί πολλά μπορούμε να καταφέρουμε, εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές σε όλους, με πολύ αγάπη. Μικροί και μεγάλοι μέτρησαν αντίστροφα και φωταγωγήθηκε το δέντρο. Νωρίτερα το Χριστουγεννιάτικο χωριό επισκέφτηκε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος έφτασε στην κεντρική πλατεία της πόλης με μία μηχανή. Γεια σας.
χριστουγεννιάτικες μελωδίες πεάνησε η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Συντικής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους, όλο τον κόσμο, γιατί όλο αυτό που θα δείτε, όπως βλέπετε κάθε χρόνο σχεδόν, αλλά και αυτό που θα δείτε φέτος εδώ, έγινε από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ ικανοί και δραστήριοι, και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το κάστρο των Χριστουγέννων θα είναι ανοιχτό από σήμερα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους κάθε μέρα με δραστηριότητες για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Από εκεί και ύστερα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, συγγνώμη, να ευχαριστήσουμε το Δήμο Συντικής για τη βοήθειά του. Και θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές με υγεία και πολύ πολύ αγάπη. Στην πολιτεία που έχει στηθεί στο κέντρο του Σιδηροκάστρου, μικροί επισκέπτες μπορεί να δραστηριοποιηθούν στα σπιτάκια της Ζήμης, του Παραμυθιού, του Κουκλοθέατρου, του Face Painting και φυσικά στο σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη. Παράλληλα, σύλλογοι, σχολεία και φορείς περιοχής παρουσιάζουν τοπικά προϊόντα στο κοινό. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κάστρου που έχουν κάνει μια πολύ καλή διοργάνωση και να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά και χαρούμενα Χριστούγεννα. Είναι μια εκδήλωση, βασικά τα Χριστούγεννα, οι μικροί και οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά. Είναι αλήθεια και χαιρόμαστε που έχουν κάνει πολύ ωραία σπιτάκια και είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, όπως είπα. Θερμά συγχαρητήρια στους εθελοντές του Κάστρου των Χριστουγέννων που δίνουν μια πολύ όμορφη νότα, φωτεινή νότα στο Σιδηρόκαστρο. Εμείς δεσμευόμαστε από του χρόνου να γίνει μια γιορτή η οποία δεν θα έχει προηγούμενο στα δρόμενα του Σιδηροκάστρου. Ξεκινούμε με πολλές προσδοκίες και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να κάνουν το Κάστρο των Χριστουγέννων η φάμιλο της Ονειρούπολης και του Μιλητοξωτικών. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο 12ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών. Το μπαζάρ διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο 12ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών, στην είσοδο του νηπιαγωγείου. Το μπαζάρ διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Όσοι το επισκέφτηκαν, θαύμασαν τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές, ενώ απόλαυσαν και κεράσματα που είχε ετοιμάσει ο Σύλλογος. Την προσπάθεια του Συλλόγου στήριξαν τόσο ο Διευθυντής του Σχολείου, όσο και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Μετά από πολλά χρόνια ξανασυσταθήκαμε για να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί με διάθεση, όρεξη, χαμόγελα, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, πάνω απ' όλα για τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν στο να βγει με επιτυχία όλο αυτό, τους γονείς το στήριξαν με όλη τους την καρδιά, τα παιδιά που το χάρηκαν, όσο και το Σύλλογο Διδασκόντων που επίσης συνέβαλε σε αυτή μας την προσπάθεια. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, το ευχαριστηθήκαμε όλοι και ελπίζουμε στις επόμενες χρονιές να έχει το ίδιο μεγάλη επιτυχία για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά μας. Χριστουγεννιάτικες κατασκευές και κεράσματα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Χριστουγεννιάτικες κατασκευές φτιαγμένες από εμάς με μεράκι και αγάπη και κεράσματα για όλους αυτούς που μας στήριξαν και μας βοήθησαν. Υπήρχε ανταπόκριση από την πρώτη Παρασκευή. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από όλους. Τις ευχές σας. Οι ευχές, παιδιά, υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Χαμόγελα και καλές γιορτές. Έθριος θα είναι για αύριο καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία στις αίρες θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.